Καλησπέρα σας από τη διαδικτυακή στέγη Τζέτζος Κορνάρος. Είναι η δεύτερη ομιλία του κύκλου για την αρχαιότητα και σήμερα θα μιλήσουμε για ζητήματα τιμής και για τις έννοιες του φιλότιμου και της φιλοτιμίας. Απόψε θα μιλήσουμε για την έννοια της τιμής στην αρχαιότητα και στο σήμερα, μια έννοια που καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα, τόσο σημασιολογικά, όσο και στις εκφάνσεις που παίρνει στην καθημερινή ζωή των αρχαίων και στη δική μας σήμερα. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε και στο φιλότιμο και τη φιλοτιμία που ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο της τιμής. Πρώτα-πρώτα, η τιμή είναι μια πλουραλιστική έννοια. Δηλαδή, δεν είναι φορτισμένη σημασιολογικά μόνο με έναν τρόπο. Η τιμή ανήκει στις έννοιες που είναι και ανταγωνιστικές και συνεργατικές. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ με τον όρο ανταγωνιστικές και συνεργατικές έννοιες. Ας ξεκινήσουμε με την αρνητική έκφανση, την ανταγωνιστική. Πολύ συχνά και εσφαλμένα όπως θα δούμε, η έννοια της τιμής θεωρείται μια αξία που χαρακτηρίζει κυρίως πρωτόγονες ή έστω όχι αρκετά εξελιγμένες μη δυτικές κοινωνίες, όπου η τιμή εκλαμβάνεται ως κάτι που κερδίζεις ή χάνεις. Έτσι, πολύ συχνά συνδέεται με διαμάχες τύπου όλα ή τίποτα, ανάμεσα πολύ συχνά σε άνδρες, όπως είναι οι βεντέτες. Αν με βλάψεις, σε βλάπτω και κερδίζω πίσω την τιμή μου. Αν δεν το κάνω, παραμένω ατιμασμένος και ντροπιασμένος, έχοντας χάσει το πρόσωπό μου στην κοινωνία. Είμαι σίγουρη πως σε όλους μας είναι οικία αυτή η έκφανση της τιμής, ιδίως αν σκεφτούμε το θεσμό της βεντέτας στην κεντρική ορεινή Κρήτη. Αλλά αυτή η έννοια της τιμής δεν είναι περιορισμένη φυσικά στην κεντρική ορεινή Κρήτη. Τη βρίσκουμε σε πολλές κοινωνίες του Μεσογειακού Νότου, των Βαλκανίων, τη βρίσκουμε και σε πολλές αναγνώσεις της αρχαιότητας. Για παράδειγμα, ο David Cohen, ιστορικός της αρχαίας Ελλάδας, έχει κάνει μια ολόκληρη ανάγνωση των δικαστηρίων στην κλασική Αθήνα μέσα από αυτή την προσέγγιση στην τιμή. Δηλαδή, ο Κόεν έχει διαβάσει τις δικαστικές διαμάχες, ιδίως όταν υπάρχει μία σειρά από αυτές, ως έναν τρόπο να προκαλέσει την τιμή του αντιπάλου σου, το οποίο είχε και το ρίσκο βέβαια. Είχε ρίσκο, διότι αν κέρδιζες τη δίκη, κέρδιζες τιμή και ο αντίπαλος αυτόματα έχανε, ενώ αν έχανες τη δίκη, συνέβαινε το αντίθετο. Μια προσέγγιση δηλαδή του δικαστικού συστήματος της Δημοκρατικής Αθήνας ως ένα διαρκή αγώνα τιμής, τύπου όλα ή τίποτα. Βέβαια, τέτοιες προσεγγίσεις έχουν αμφισβητηθεί για διάφορους λόγους. Πρώτα-πρώτα διότι δημιουργούν την εντύπωση πως έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία όπου το δίκαιο, η επίσημη δικαιοσύνη και το νομικό πλαίσιο ήταν δευτερεύουσα σημασίας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Την αναφέρω όμως αυτή την προσέγγιση γιατί δείχνει ακριβώς αυτή την αντίληψη της τιμής σε ανταγωνιστικό πλαίσιο που καταλήγει είτε σε απόλυτο θρίαμβο είτε σε απόλυτη καταστροφή. Τέτοιες προσεγγίσεις βρίσκουμε και σε άλλες κοινωνίες του Μεσογειακού Νότου. Προχθές έτυχε να δω το ντοκιμαντέρ του Παζολίνη «Ερωτικές συναντήσεις». Γυρισμένο το 1964, ο Παζολίνη ουσιαστικά ταξιδεύει σε όλη την Ιταλία, από το Βορρά στο Νότο, από τη Βενετία στη Σικελία και ερευνά ζητήματα ερωτικά και σεξουαλικά μέσα από ερωτήσεις που θέτει στους Ιταλούς που συναντάει. Ρωτάει έτσι από εργάτες στη βιομηχανία του Μιλάνου μέχρι αγρότες του Νότου, από καλλιεργημένους διανοούμενους μέχρι Δον Ζουάν της εποχής, από γυναίκες της Σικελίας με πολύ περιορισμένη κοινωνική ζωή, μέχρι πιο απελευθερωμένες γυναίκες του Βορρά, για να δει ακριβώς πώς διαφέρουν οι απόψεις πάνω σε τέτοια ζητήματα με βάση το υπόβαθρο, την καταγωγή, το μορφωτικό επίπεδο του καθενός. Σε κάποιο σημείο, λοιπόν, βρίσκεται στο Λίντο της Βενετίας και μιλάει ο Παζολίνη σε μια παρέα γυναικών που φαίνονται καλλιεργημένες και πιο απελευθερωμένες για την εποχή από τα λεγόμενά τους. Τους λέει λοιπόν ο Παζολίνη πως όπως θα περίμενε κανείς βλέπουμε διαφορές ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο σχετικά με τις απόψεις που έχει ο κόσμος για την ισότητα ανδρών και γυναικών σε θέματα σεξουαλικότητας. Εννοώντας ο Παζολίνη πως οι πιο πλούσιοι και πιο μορφωμένοι
του Βορρά έχουν πιο προοδευτικές απόψεις. Και απαντάει σε αυτό μία από τις γυναίκες της παρέας, λέγοντας πως δεν είναι όλος ο Νότος το ίδιο, αλλά υπάρχουν και εκεί διαφοροποιήσεις. Λέει λοιπόν πως το προλετάριο, εκτός από τους αγρότες, είναι πολύ απελευθερωμένο, ενώ η μεσαία τάξη είναι απλά υποκριτική. Οι αγρότες τώρα, συνεχίζει η ίδια γυναίκα, και αυτό είναι που θέλω να τονίσω, είναι μια διαφορετική κατηγορία. Για αυτούς που δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους τίποτε, η τιμή μιας γυναίκας είναι θησαυρός, είναι πλούτος. Αν τη χάσεις, χάνεις τα πάντα. Και αυτό, συνεχίζει η γυναίκα, μπορεί να οδηγήσει σε απίθανες καταστάσεις, όπου έχουμε πανφτωχές οικογένειες με κόρες μόνο, χωρίς γιους, στις οποίες δουλεύει μόνο ο πατέρας και τα λεφτά προφανώς δεν φτάνουν. Αλλά το σενάριο να δουλέψουν και οι κόρες αποκλείεται, διότι αν βγουν από το σπίτι, μπορεί να χάσουν την παρθενιά τους. Και έτσι προτιμούν να παραμένουν σε αυτή την κατάσταση φτωχοποίησης και εξαθλίωσης, παρά να διακινδυνεύσουν να χάσουν το μόνο πράγμα αξίας που έχουν στην κατοχή τους, δηλαδή την τιμή τους με τη μορφή αγνότητας. Ελλείψη δηλαδή υλικού πλούτου, αυτό που απομένει είναι η ηθική αναπλήρωση. Και έτσι το να είναι ο άνδρας καλός οικογενειάρχης και η ανήπαντρη κόρη αγνή, ανάγονται σε απόλυτες αξίες. Μέχρι τώρα και μέσα από το παράδειγμα του Παζολίνη, βλέπουμε πως συγκεκριμένα είδη τιμής αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν υπάρχει ταυτόχρονα και έλλειψη υλικού πλούτου. Καθώς η τιμή, κυρίως με την έννοια της εκτίμησης που χαίρει κανείς σε μια κοινωνία, ανάγεται σε αυτές τις περιπτώσεις στο μόνο μέσο κοινωνικής καταξίωσης και στάτους, κοινωνικού κύρους. Να σας θυμίσω εδώ και τη δική μας λαϊκή ρίση που λέει «Η τιμή τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει». Είναι πολύ σημαντικό που η τιμή παρουσιάζεται σαν να μην έχει τιμή, σαν να μην μπορεί να αγοραστεί και να εξαγοραστεί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, αλλά κυρίως τα κατώτερα έχουν πρόσβαση στην τιμή, στο σεβασμό, στην εκτίμηση που μπορεί κανείς να χαίρει μέσα στην κοινωνία που ζει. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο πλούτος, υλικός και πνευματικός, δεν κάνει διαφορά και για την απόκτηση τιμής και κοινωνικής διάκρισης. Το ακριβώς αντίθετο. Όταν κάποιος έχει τα μέσα, υλικά, πνευματικά, ελεύθερο χρόνο, που είναι άμεση απόρρια φυσικά του πλούτου, τότε έχει και μεγαλύτερη δυνατότητα να ασχοληθεί με διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να του προσφέρουν ευκαιρίες να φανεί, να διαπρέψει, να χτίσει ένα δημόσιο προφίλ, μέσα από το οποίο μπορεί να αποκομίσει κάποιο στάτους, είτε αυτό είναι ένα ακριβό σπίτι, είτε περαιτέρω μόρφωση, είτε συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Για όσους λοιπόν έχουν λιγότερο στάτους επειδή έχουν λιγότερες ευκαιρίες για να το αποκτήσουν, για αυτούς η τιμή με την έννοια του καλός οικογενειάρχης ή καθώς πρέπει κόρη είναι ακόμα πιο σημαντική, όπως και η διαφύλαξή της. Για όσους έχουν περισσότερα μέσα και ευκαιρίες, για αυτούς το πεδίο της τιμής και της απόκτησης κοινωνικού στάτους είναι αυτομάτως ευρύτερο. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό μέσα από όλα τα διαφορετικά παραδείγματα που έχουμε δει ως τώρα, είναι πως η τιμή σε καμία περίπτωση δεν είναι μια αξία περιορισμένη σε οπισθοδρομικές ή παραδοσιακές κοινωνίες, αλλά είναι συστατικό στοιχείο κάθε κοινωνίας που διατρέχει όλα τα κοινωνικά στρώματα και το οποίο στο σύνολό του συνιστά αυτό που θα λέγαμε κοινωνικό κεφάλαιο. Δηλαδή, η αγνότητα μιας γυναίκας σε μια παραδοσιακή κοινωνία, το να είναι κάποιος καλός οικογενειάρχης, το να έχει κανείς επαγγελματική επιτυχία και ένα ωραίο σπίτι και ούτω καθεξής, όλα αυτά είναι τρόποι, είναι μέσα με τα οποία ορθώνει κανείς το ανάστημά του μέσα στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει. Αυτή η όρθωση του αναστήματος, το στάτους, είναι η τιμή του καθενός μας, η οποία βέβαια δεν είναι ποτέ μονοδιάστατη, γι' αυτό και είναι πολύ εύκολο να πληγεί. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι επιτυχημένος επαγγελματίας, αλλά κακός οικογενειάρχης. Και σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και εποχή, το δεύτερο να είναι πιο σημαντικό αξιακά από το πρώτο.
τότε αυτός μάλλον θα χαίρει λιγότερης εκτίμησης από κάποιον που μπορεί να είναι χειρότερος επαγγελματίας, αλλά καλύτερος οικογενειάρχης. Και ούτω καθεξής με οποιοδήποτε συσχετισμό και υποπερίπτωση και αν πάρει κανείς. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα από την αρχαιότητα, το οποίο βέβαια μάλλον ισχύει και σήμερα. Για να δούμε πως παρά τις όποιες διαβαθμίσεις όσον αφορά το μέγεθος και το είδος της διάκρισης που διακυβεύεται, έχουμε να κάνουμε με ένα και το αυτό πεδίο τιμής και ντροπής, αντιστοίχως. Σκεφτείτε, ας πούμε, έναν Αθηναίο πολίτη που αποδοκιμάζεται είτε καθώς μιλάει στην εκκλησία του Δήμου, είτε σε μια παρέα με τους φίλους του. Πιθανότατα θα αντιλαμβάνονταν και στις δύο περιπτώσεις την έλλειψη υποστήριξης και την αποδοκιμασία από το κοινό με παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή, ως πλήγμα στην αυτοπεποίθηση και ίσως την αυτοεκτίμησή του. Με άλλα λόγια, ως πλήγμα στην τιμή του. Οι δύο περιπτώσεις μπορεί να είναι διαφορετικές σε πολλά επίπεδα και κυρίως όσον αφορά τη σοβαρότητα και σημασία των περιστάσεων. Άλλο είναι να μιλάς μπροστά σε ολόκληρη την εκκλησία του Δήμου, άλλο να μιλάς σε μια παρέα με τους φίλους σου. Αλλά ο αντίκτυπος για τον θυγόμενο, σε κάθε περίπτωση, έχει να κάνει με το ίδιο αίσθημα τιμής και ντροπής, απλά σε διαφορετική κλίμακα. Και αν δούμε το ίδιο παράδειγμα αντιστρόφως, θα δούμε και τη συνεργατική διάσταση της τιμής που ανέφερα στην αρχή. Δηλαδή, αν αυτός που μιλάει στην εκκλησία του Δήμου ή με τους φίλους του τύχει ευρείας αποδοχής, περάσει δηλαδή η άποψή του και λάβει υποστήριξη, και στις δύο περιπτώσεις θα αισθανθεί πως έχει με κάποιο τρόπο ανταμυφθεί για αυτό που συνεισέφερε. Και αυτό το αίσθημα πως προσφέρεις κάτι και αυτό αναγνωρίζεται, είναι μια καλή βάση για να δημιουργηθούν όχι μόνο δεσμοί συντροφικότητας, αλλά και για να χτιστεί κοινή ταυτότητα. Διότι για να γίνει κάτι αποδεκτό, σημαίνει πως υπάρχει μια κοινή βάση, είτε συμφέροντος, είτε αξιών, είτε και των δύο. Σε κάθε περίπτωση, και στη συνεργατική και στην ανταγωνιστική εκδοχή, έχουμε να κάνουμε με συγκριτικούς συσχετισμούς τιμής ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας. Δηλαδή, η τιμή είναι κοινωνικό κεφάλαιο που αναδιανέμεται και ανακυκλώνεται αδιάκοπα ανάλογα με τις πράξεις του καθενός και τον αντίκτυπο που έχουν στον περίγυρο που τις κρίνει. Ανάλογα με τις αξίες κάθε κοινωνίας που μπορεί να αλλάζουν μέσα στον χρόνο. Έτσι, ανάλογα την έκφανση και την αξιολόγηση που λαμβάνει, η αξίωση για τιμή μπορεί όχι μόνο να δημιουργήσει και να ισχυροποιήσει δεσμούς συντροφικότητας, κοινωνικότητας καθώς και ομαδική ταυτότητα, αλλά επίσης η αξίωση για τιμή, αν καταλήξει υπερβολική και ανεξέλεγκτη, μπορεί να δημιουργήσει σχίσμα και έρηδα με καταστροφικές συνέπειες για μια κοινωνία. Αν στραφούμε στη Δημοκρατική Αθήνα, η έννοια που περικλεί αυτές τις δύο όψεις της τιμής, την ανταγωνιστική και τη συνεργατική, είναι η φιλοτιμία. Η φιλοτιμία, δηλαδή, είναι μια έννοια που εκλαμβάνεται θετικά όταν εκφράζεται με αποδεκτούς τρόπους και σε συγκεκριμένα πλαίσια και αρνητικά όταν εκδηλώνεται με μη αποδεκτούς τρόπους. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση και τα δύο παραδείγματα από το δημόσιο βίο. Όσες και όσοι παρακολουθήσατε την πρώτη ομιλία αυτού του κύκλου, θα θυμάστε ίσως πως τα τελευταία χρόνια του 5ου αιώνα ήταν χρόνια αναταραχής στην Αθήνα, η δημοκρατία καταλήθηκε δύο φορές και οι φιλόδοξοι πολίτες προσπάθησαν να επιβάλλουν ολιγαρχικά καθεστώτα. Μετά το θάνατο του Περικλή και ιδίως κατά τα χρόνια του Αλκιβιάδη, δηλαδή από τη δεκαετία του 420 και μετά, μας λέει ο Θουκυδίδης πως οι πόλοι άγονταν και φέρονταν από πολιτικούς, οι οποίοι δεν είχαν στο νου τους το συμφέρον του συνόλου, αλλά το δικό τους προσωπικό συμφέρον και τη φιλοτιμία τους. Η φιλοτιμία εδώ σημαίνει υπέρμετρη φιλοδοξία που είναι εγωιστική και στρέφεται ενάντια στο καλό του συνόλου. Ξεκάθαρα αρνητική δηλαδή αποτίμηση της φιλοτιμίας λόγω του ανεπιθύμητου ανταγωνισμού. Σκεφτείτε εδώ την ανταγωνιστική διάσταση της τιμής που έχουμε δει ήδη. Πρόκειται για το ίδιο πλαίσιο.
Σε άλλο σημείο, όταν σχολιάζει το ολιγαρχικό καθεστώς των 300, λέει πάλι ο Θουκυδίδης πως το καθεστώς αυτό δεν μπόρεσε να κρατήσει για πολύ, γιατί οι προτεργάτες του ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για τα πρωτεία και ενδιαφέρονταν ο καθένας μόνο για τη δική του φιλοτιμία, αντί να σκεφτούν πώς θα παραμείνουν στην εξουσία ως σύνολο. Ξανά δηλαδή η ανταγωνιστική διάσταση της τιμής και της φιλοτιμίας, κατά την οποία ζημιώνεται το κοινό καλό για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και φιλοδοξιών. Και γενικά, μέχρι τη δεκαετία περίπου του 380, όταν όπου η μνήμη των ολιγαρχικών καθεστώτων είναι ακόμα νοπή, η φιλοτιμία είναι μια έννοια επικίνδυνη για τους Αθηναίους, ακριβώς επειδή έχουν πολύ πρόσφατα ζήσει στο πετσί τους την καταστροφική της διάσταση, με τη μορφή υπέρμετρης φιλοδοξίας και εγωισμού που μπορεί να αποβεί καταστροφική για την πόλη. Οπότε εκείνη την εποχή έπρεπε να είναι κανείς πολύ προσεκτικός αν ήθελε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως φιλότιμο και αν ήθελε να αναδείξει το κοινωνικό του στάτους δημόσια. Όμως υπήρχαν τρόποι να ειδωθεί η φιλοτιμία θετικά, η οποία δεν έπαψε να είναι μια σημαντική αξία της δημοκρατικής Αθήνας. Και μάλιστα, ιδίως από τη δεκαετία του 360 και έπειτα, έχουμε μια συστηματική προσπάθεια της Αθήνας να παρακινεί τους πολίτες της να δείχνουν φιλοτιμία προς την πόλη. Τι σημαίνει δείχνω φιλοτιμία προς την πόλη? Πολύ απλά σημαίνει πως με τις πράξεις μου και με το έργο μου ευεργετώ την πόλη και συνεισφέρω στο κοινό καλό. Πάρα πολύ συχνά αυτό είχε οικονομική διάσταση, το οποίο ίσως εμάς μας ξενίζει λίγο, γιατί νομίζω πως σήμερα έχουμε αποσυνδέσει σε κάποιο βαθμό το φιλότιμο από τον υλικό πλούτο. Θα επανέλθω όμως αυτό το συσχετισμό στο τέλος. Μια έκφανση λοιπόν της θετικής φιλοτιμίας στη Δημοκρατική Αθήνα έχει να κάνει με τη συνεισφορά για το κοινό καλό. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πλούσιοι πολίτες είχαν συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις, όπως ήταν ο θεσμός της χορηγίας. Πολύ απλά, αυτό που έπρεπε να κάνει ένας χορηγός ήταν να αναλάβει τα έξοδα για να ανέβει μια δραματική παράσταση σε ένα από τα μεγάλα φεστιβάλ της πόλης. Η χορηγία, δηλαδή, στη βάση της ήταν μια οικονομική υποχρέωση. Όμως, τέτοιου είδους υποχρεώσεις, όποιος τις αναλάμβανε, μπορούσε μετά να τις παρουσιάσει ως αποτέλεσμα της φιλοτιμίας του και να προσπαθήσει να εξαργυρώσει κοινωνικό κεφάλαιο μέσω αυτών. Και αυτό το κάνανε οι Αθηναίοι κατά κόρον. Έχουμε αμέτρητες περιπτώσεις που, για παράδειγμα, αδειάδικοι στα δικαστήρια, για να δείξουν πως είναι νομοταγείς, δημοκρατικοί πολίτες που ενδιαφέρονται για το κοινό καλό και έτσι να κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο την εύνοια των δικαστών, απαριθμούσαν στα δικαστήρια τις οικονομικές συνεισφορές τους, λέγοντας «Εγώ, κύριοι δικαστές, είναι ποτέ δυνατόν να έχω κλέψει, ας πούμε, δημόσιο χρήμα? Εγώ, που από τη φιλοτιμία μου για την πόλη έχω κάνει ένα σωρό χορηγίες, τριειραρχίες κτλ. Από την τσέπη μου». Οι συνεισφορές προς την πόλη, δηλαδή, μεταφράζονταν σε φιλοτιμία, και η φιλοτιμία μεταφράζονταν σε κοινωνικό κεφάλαιο και δείκτη δημοκρατικότητας. Και όπως είπα νωρίτερα, η πόλη παρακινούσε τους πολίτες να είναι φιλότιμοι προς το κοινωνικό σύνολο με τέτοιους τρόπους. Και τους αντάμιβε γι' αυτό, ιδίως σε καιρούς οικονομικής και ηθικής κρίσης, που είχε πραγματικά ανάγκη από πολίτες πρόθυμους να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους, οικονομικές και μη. Γιατί και η φοροδιαφυγή δεν ήταν κάτι ξένο στους Αθηναίους και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε στο τέλος, αν θέλετε. Η πόλη, λοιπόν, αντάμιβε τους φιλότιμους, όχι μόνο ηθικά, μέσω της αναγνώρισης και του στάτους που κέρδιζε κάποιος που ήταν επιτυχημένος χορηγός και γενναιόδωρος πολίτης, αλλά και με δημόσιες τιμές. Έχουμε ένα πλήθος από τιμητικές επιγραφές που το μαρτυρούν αυτό, αυτή την πρακτική της πόλης. Οι τιμητικές επιγραφές, δηλαδή, ήταν επιγραφές σκαλισμένες πάνω σε πέτρα, ήταν πολιτικές αποφάσεις της Εκκλησίας του Δήμου ή της Βουλής των 500,
που οι Αθηναίοι έκριναν ότι άξιζε να γίνουν μνημεία και να εκτεθούν σε κάποιο σημείο της πόλης. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι πως δεν γράφονταν όλες οι αποφάσεις της πόλης πάνω σε πέτρα. Πολλές όμως από αυτές που γράφονταν ήταν τιμητικές αποφάσεις, είτε για ξένους είτε για Αθηναίους, που είχαν συνεισφέρει οικονομικά κυρίως στην πόλη. Και το αξιοσημείωτο είναι πως πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί τιμώνταν συγκεκριμένα για τη φιλοτιμία τους, για τη φιλοτιμία προς την πόλη των Αθηναίων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το κείμενο μιας τέτοιας επίγραφης είχε την εξής μορφή. Η Βουλή και ο Δήμος των Αθηναίων αποφάσισε ότι επειδή ο Τάδε έδειξε φιλοτιμία προς την πόλη, θα λάβει ένα στεφάνι από χρυσό αξίας 500 δραχμών και τα Τάδε προνόμια, ούτως ώστε να βλέπουν και οι υπόλοιποι πως η πόλη των Αθηναίων ανταμείβει αυτούς που δείχνουν φιλοτιμία προς αυτήν. Βλέπετε εδώ πόσο ισχυρό είναι το στοιχείο της ανταποδοτικότητας που προσπαθεί να χτίσει η πόλη. Ακριβώς επειδή έχει ανάγκη από φιλότιμους, δηλαδή γενναιόδωρους και πρόθυμους πολίτες, αλλά και ξένους. Και αυτή η έκφανση της φιλοτιμίας είναι καθαρά συνεργατική. Διότι από τη μία όσοι αναγνωρίζονται ως φιλότιμοι από την πόλη χαίρουν ευρείας εκτίμησης και λαμβάνουν και προνόμια, και από την άλλη η Αθήνα κερδίζει όχι μόνο τις οικονομικές απολαβές που έχει ανάγκη, αλλά και σε στάτους, διότι χτίζει το προφίλ μιας πόλης που αναγνωρίζει το καλό που της γίνεται και το ανταποδίδει. Έτσι και οι φιλότιμοι κερδίζουν σε τιμή και η πόλη. Και η φιλοτιμία με αυτόν τον τρόπο ανάγεται σε έναν κοινό κώδικα συμπεριφοράς που δένει την κοινωνία. Τώρα, αν στραφούμε στη σύγχρονη Ελλάδα, η έννοια που μπορούμε να πούμε πως πρεσβεύει έναν κοινό κώδικα συμπεριφοράς που δένει την κοινωνία, είναι το φιλότιμο. Και υπό αυτή την οπτική μοιάζει με τη φιλοτιμία που βρίσκουμε στη Δημοκρατική Αθήνα. Είναι όμως και αρκετά διαφορετικό το φιλότιμο, διότι αν και μπορούμε να πούμε πως και στην περίπτωση του φιλότιμου υπάρχει και ένα στοιχείο προσωπικής ανάδειξης που έχει να κάνει με την υπερηφάνεια που έχουμε για τις πράξεις μας, η οποία μπορεί και να δημιουργήσει και μια εγωκεντρική αίσθηση υπεροχής απέναντι στους άλλους, αν και ίσως έχει και αυτή τη διάσταση το φιλότιμο, ωστόσο δεν απαντάει με την καταστροφική εκδοχή με την οποία απαντάει η φιλοτιμία στην Αθήνα, ως υπέρμετρη δηλαδή φιλοδοξία διασπαστική για την κοινωνία. Είναι λοιπόν το φιλότιμο μια έννοια κατεξοχήν θετική και συνεργατική. Και παρότι διαπερνά πάλι όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας, όπως και η τιμή και η φιλοτιμία σε άλλες κοινωνίες, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει ταυτιστεί περισσότερο ως μια λαϊκή αρετή, ίσως και σε αντιδιαστολή με τον πλούτο. Θυμηθείτε πάλι περιπτώσεις της τιμής σε αντιδιαστολή με τον πλούτο που είδαμε στον Παζολίνη σε σχέση με το αγροτικό προλεταριάτο. Αυτή η αντιδιαστολή του φιλότιμου με τον πλούτο και κυρίως την έλλειψη πόρων μπορεί βέβαια να γίνει και προβληματική. Ας πάρουμε ένα πολύ επίκαιρο παράδειγμα. Από όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, σε πολλές χώρες όπως η Ελλάδα, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε περισσότερο από ποτέ φανερό πόσο υποβαθμισμένα είναι τα εθνικά συστήματα υγείας. Και επειδή η αγορά είναι αμήλικτη, καμία κυβέρνηση δεν έσπευσε να ενισχύσει πλήρως το εθνικό σύστημα υγείας της όπως χρειαζόταν. Τι έγινε όμως ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις χώρες? Χτίστηκε σιγά σιγά η ρητορική της ηρωοποίησης του υγειονομικού εργατικού δυναμικού. Στη Βρετανία, κάθε απόγευμα στις 6 έβγαινε ο κόσμος στα μπαλκόνια τους και χειροκροτούσε το νοσοκομιακό προσωπικό. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόσες φορές δεν διαβάσαμε για τους ήρωές μας, τους γιατρούς μας, που κάτω από τόσο αντίξωες συνθήκες και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό προσφέρουν με αυτοθυσία στην κοινωνία. Το οποίο βέβαια είναι αλήθεια. Αν αναρωτηθούμε όμως γιατί αυτή η ρητορική της ηρωοποίησης αγκαλιάστηκε τόσο άμεσα και ευρέως από τις κοινωνίες,
Η απάντηση είναι ακριβώς επειδή πατάει πάνω σε αξίες βαθιά χαραγμένες μέσα μας και πανανθρώπινες. Με μία λέξη, αυτό που μιλάει στην ψυχή όλων μας είναι το φιλότιμο του υγειονομικού προσωπικού. Η προσφορά του στο κοινό καλό που δένει μια κοινωνία και αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Αν στα αγγλικά δεν υπάρχει λέξη φιλότιμο, μικρή σημασία έχει, διότι την ίδια συμπεριφορά επικρατεί και ο Βρετανός που χειροκροτά από τον μπαλκόνι του και ο Έλληνας, πάνω σε έναν κοινό άξονα τιμής, κοινωνικής προσφοράς και ανταπόδοσης. Είναι ζωτική σημασία για την επιβίωση της κοινωνίας μας το ότι τέτοιες αξίες μας δένουν και μας ενεργοποιούν. Είναι όμως ταυτόχρονα προβληματικό το να υποδαβλίζονται τέτοιες αξίες με σκοπό να μετατοπίσουν το βάρος της ευθύνης. Δηλαδή, όταν η ηθική επιβράβευση υποκαθιστά την οικονομική ενίσχυση, τότε φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Θα κλείσω θετικά με μία αντιπαραβολή της αρχαίας φιλοτιμίας και του δικού μας φιλότιμου. Όπως είδαμε, το προμοτάρισμα της συνεργατικής φιλοτιμίας στην Αθήνα μπορεί να ειδωθεί ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της πόλης να ενεργοποιήσει την αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά σε καιρούς οικονομικής και ηθικής κρίσης. Μιας προσπάθειας να ενεργοποιηθούν δεσμοί ανταποδοτικότητας μεταξύ της πόλης και των ατόμων προς το κοινό συμφέρον. Πριν από μερικά χρόνια, λίγο μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 2009, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απένιμε ένα μη χρηματικό έπαθλο με το όνομα Φιλότιμο. Σκοπός του Ιδρύματος, είχε πει τότε ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος στην Καθημερινή, ήταν να καθιερώσει το βραβείο Φιλότιμο ως ετήσιο θεσμό με την τιμή να αποδίδεται σε ένα άτομο ή μια ομάδα η δράση των οποίων για το κοινό καλό επιδεικνύει Φιλότιμο. Το βραβείο είχε στόχο να υπογραμμίσει το ρόλο του Φιλότιμου ως σημαντικού στοιχείου του ελληνικού χαρακτήρα, καθώς και να εστιάσει στη σημαντική συνεισφορά του για την κοινωνική συνοχή σε μια κρίσιμη στιγμή για την ελληνική κοινωνία. Τι μας λένε αυτές οι δύο περιπτώσεις μαζί? Αν δύο κοινωνίες, αυτή της αρχαίας Αθήνας και αυτή της σύγχρονης Ελλάδας, που είναι τόσο χρονικά απομακρυσμένες και τόσο δομικά διαφορετικές, δείχνουν και οι δύο, ιδίως σε περιόδους κρίσης, ανανεωμένο ενδιαφέρον για την έννοια της φιλοτιμίας και του φιλότιμου αντίστοιχα, τότε αυτό ίσως μας λέει κάτι για την έννοια της τιμής και της αγάπης για τιμή γενικότερα. Μας λέει ότι πρόκειται για μία αξία που έχει τη δύναμη να δέσει και να ενώσει μια κοινωνία, να εμπνεύσει κοινωνική αλληλεγγύη. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική είναι αυτή η διάσταση της τιμής από την καταστροφική της διάσταση στη λογική της βεντέτας. Και ίσως ακόμα αυτή η στροφή προς το φιλότιμο και την φιλοτιμία να δείχνει και μία διαχρονική ανάγκη σε περιόδους κρίσης για αναθεώρηση, επαναξιολόγηση και ισχυροποίηση των αξιών και του κοινού κώδικα συμπεριφοράς που διέπει μια κοινωνία. Γνωρίζοντας λοιπόν τις δύο διαστάσεις της τιμής, τη συνεργατική και την ανταγωνιστική, είναι στο χέρι όλων μας να δρούμε με τρόπους που αναδεικνύουν την τιμή ως συγκολητική ουσία της κοινωνίας μας και όχι ως διχαστική δύναμη. Μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Περιμένουμε λιγάκι ακόμα, σε περίπτωση που προκύψει κάποια ερώτηση.
Έχουμε μία ερώτηση. Αλλά το μικρόφωνο σας είναι κλειστό. Κυρία Μιγάδη, αν ακούτε, το μικρόφωνο σας είναι κλειστό, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Τώρα σας ακούμε. Μάλλον κατά λάθος είναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε αν υπάρχει λάθος ερώτηση. Μάλλον ήταν κατά λάθος αυτή η παρέμβαση. Εφόσον δεν υπάρχουν ερωτήσεις, νομίζω πως μισό λεπτό έχουμε κάποια ερώτηση, νομίζω. Λεπτό. Γεια σου, Αντώνη. Δεν σε ακούω. Μ' ακούς? Ναι. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, με πολλές δυσκολίες κατάφερα να σε απολαύσω κυριολεκτικά. Μου έκανε εντύπωση πόσα πράγματα συνέδεσες. Πραγματικά ήσουν καταπληκτική. Πραγματικά ήσουν καταπληκτική. Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί θέλω να σε ξανακούσω. Το μόνο, μια μόνο σκέψη μου γεννήθηκε για τη σημασία του φιλότιμου. Σκέφτομαι αν το παλιό 114 στο Σύνταγμα εν τέλει δεν επαφίεται, δεν αφήνει στους πολίτες τον τελευταίο λόγο για την προστασία του πολιτεύματος. Στο φιλότιμό τους δηλαδή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ. Θα το σκεφτώ αυτό που είπε. Έχουμε και μία ερώτηση γραπτός από τον κύριο Χατζή Μανολά. Η οποία λέει, υπάρχει κατά τη γνώμη σας κάποια ιστορική στιγμή στην αρχαία Ελλάδα όπου η διάκριση της ενάρετης φιλοτιμίας αντιπαραβλήθηκε έναντι της φαινομενικής τύπου virtue signaling. Δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Αθήνας. Αν μας ακούτε και θέλετε να μιλήσετε λίγο παραπάνω, θα με βοηθούσε να την απαντήσω, αλλιώς μπορούμε και στη συνέχεια. Ναι. Ναι, χαίρετε, δεν ξέρω αν ακούτε. Ακούμε, ναι. Χατζή Μαλωνάση, ψυχολόγος, ιδρυτής του Φιλότιμου Ιδρύματος. Εν πρώτης να σας συγχαίρω για την εξαιρετική τοποθέτησή σας και έρευνά σας. Ενημερώθηκα από συνεργάτες την προηγούμενη εβδομάδα για την όμορφη διοργάνωση και σας συγχαίρω για την καθαρότητα σκέψης και πώς να πω, το πάθος το οποίο φαίνεται ανάμεσα στις γραμμές που σας κατεύθυνε για να αναπτύξετε αυτές τις ιδέες. Ουσιαστικά με την ερώτησή μου θα ήθελα να ρωτήσω, βεβαίως τώρα δεν θέλω να πλατιάσω πολύ, αλλά ξέρετε, μεταξύ της φιλοτιμίας η οποία ήταν, να πούμε, τοξική, είτε μνημειωδώς κατά τον Πίνταρο ή δεν ξέρω και εγώ, εσείς είσαστε ειδικό στις ελληνικές αρχαίες γραμματείας, αλλά πώς πέρασε μετά τους πολυπονησιακούς πολέμους μέσα από τον επικίδιο του Περικλή για να προκύψει ως κοινωνικό φαινόμενο, όπως πολύ όμορφα το περιγράφεται. Υπήρχε κάποια στιγμή μέσα από κάποιο είτε ιστορικό γεγονός, είτε κάποιον λόγο, είτε κάποιον φιλόσοφο, δεν ξέρω, ο οποίος
είχε πει ότι ουσιαστικά η φιλοτιμία θα έπρεπε να είναι ενάρετη, τέλος πάντων να ξεφύγει όχι μόνο από την τοξική η οποία ήταν εγωκεντρική, αλλά να ξεφύγει ακόμα και από την, ξέρετε, την πολιτικά ασκούμενη ή εξυπηρετούμενη. Και ότι υπήρχε ίσως ένα τρίτο είδος φιλοτιμίας, ίσως το οποίο να παραπέμπει στη μεγαλοψυχία, την αρετή της μεγαλοψυχίας, που έπρεπε κάποιο, έστω από τον έσχατο πολίτη μέχρι τον μεγάλο πολιτικό, να εξασκήσει σε κάποιο βαθμό. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής. Πάρα πολύ, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την επεξήγηση. Πολύ σημαντική ερώτηση, η οποία μεθοδολογικά με είχε βασανίσει πολύ όταν έγραφα τη διατριβή μου, η οποία είναι πάνω στην έννοια της φιλοτιμίας. Καθώς λοιπόν εξέταζα τη φιλοτιμία μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας των εννοιών, δηλαδή κοιτάζουμε πώς μια έννοια εξελίσσεται τόσο στη διαχρονία όσο και στη συγχρονία της, κατάλαβα ότι στην περίπτωση της φιλοτιμίας ακριβώς δεν μπορούμε να βρούμε μια στιγμή που αλλάζει η έννοια. Και αυτό συμβαίνει γιατί η φιλοτιμία ως έννοια παραμένει σε όλη τη διάρκεια της αμφίσιμη. Δηλαδή, θα τη βρούμε σε κάθε χρονική στιγμή και με την αρνητική της έννοια και με τη θετική. Αυτό που καθορίζει το αν θα είναι θετική ή αρνητική έκφρανσή της είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται, απέναντι σε ποιους εμφανίζεται και πώς κρίνεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό από το 360 και μετά είναι πολύ συγκεκριμένα φιλοτιμία προς την πόλη, προς τους Αθηναίους, που αυτό δεν αφήνει κανένα περιθώριο να ειδωθεί ως κάτι αρνητικό, διότι αν δείχνεις φιλοτιμία προς την πόλη, τη δείχνεις για το συμφέρον της πόλης. Αντιστοίχως, στους Πελοποννησιακούς πολέμους έχουμε την κυριαρχία, λίγο μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, έχουμε την κυριαρχία της αρνητικής έννοιας, ακριβώς επειδή ήταν χρόνια πολιτικής αναταραχής που ανέδειξαν τέτοιες εγωκεντρικές συμπεριφορές. Όμως και εκείνη την εποχή έχουμε έστω και λίγες μαρτυρίες της θετικής έννοιας της φιλοτιμίας, που πάλι μας δείχνουν ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι τον 5ο αιώνα ήταν μια αρνητική έννοια που μετά έγινε θετική. Όσο για τη μεγαλοψυχία, και αυτό είναι πολύ, πολύ κέρια παρατήρηση, γιατί αν πάμε στον Αριστοτέλη, στα Ηθικά Νικομάχια, εκεί η μεγαλοψυχία και η φιλοτιμία ανήκουν στην ίδια ομάδα αρετών που έχουν να κάνουν με την τιμή. Η μεγαλοψυχία είναι, ας πούμε, η γκράντε εκδοχή της φιλοτιμίας. Δεν είναι για πολλούς, κατά τον Αριστοτέλη. Εμάς μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, όταν το σκεφτούμε στα νέα ελληνικά, αλλά έτσι το κατηγοριοποιεί ο Αριστοτέλης. Η μεγαλοψυχία δηλαδή είναι για πολύ λίγους, ενώ η φιλοτιμία είναι για τις απλές καθημερινές τιμές, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και οι απλοί άνθρωποι. Με κατατοπίσατε απόλυτα και σας ευχαριστώ. Αν θα μπορούσα να ρωτήσω να κάνω μια δεύτερη σύντομότερη ερώτηση και πριν την κάνω σας καλέσω σε μια ενδεχομένως σε διάλογο με τους συντελεστές ενδεχομένως μετεμού του φιλότιμου ιδρύματος, γιατί έχουμε μια αγωνία του πώς αυτή η φιλοτιμία η οποία βεβαίως δεν είναι ελληνικό χαρακτηριστικό, όπως και η φιλοσοφία μάλλον δεν είναι ελληνικό χαρακτηριστικό, απλά εμείς επειδή την αναδείξαμε, τη μελετήσαμε, την πονέσαμε τόσο διεξοδικά και τόσο πλούσια, την ονοματίσαμε κιόλας στο διεθνές στερέωμα. Και φυσικά είναι ανθρώπινο το χαρακτηριστικό ενός φιλότιμου ανθρώπου. Οπότε, ανοιχτή η πρόσκληση από τη μία. Από την άλλη ερώτηση είναι, πιστεύετε εσείς μέσα από την γνώση που έχετε αποκομίσει στο θέμα, πώς θα την ορίζατε σήμερα αυτού του είδους το φιλότιμο, το λεγόμενο, το δικό μας, το σύγχρονο. Και δεν σας ζητάω να δώσετε έναν φιλολογικό ή φιλοσοφικό ορισμό τόσο, όσο για το πώς θα μπορούσε κάποιος να μπορεί να έχει έναν γνώμονα για να μην παραστρατήσει και από το κοινοφελές
το φιλότιμο έτσι όπως το γνωρίζουμε, να περάσει στο, στο να εκπληρώνει περισσότερο ιδίων όφελος μέσα από την όποια πράξη ή συμπεριφορά. Ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση την οποία και φυσικά αποδέχομαι, θα χαρώ πολύ να συνομιλήσουμε όποτε θέλετε. Τώρα για την ερώτηση, είναι πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι το βασικό συστατικό του φιλότιμου που πρέπει να κρατήσουμε αν θέλουμε να παραμείνει μια αξία που έχει να κάνει λιγότερο με τον εαυτό μας και περισσότερο με το ευρύ κοινό, είναι η έννοια του κοινού καλού. Δηλαδή, οι συμπεριφορές και πράξεις που έχουν ως γνώμονα το κοινό καλό. Διότι μέσα από αυτό, φυσικά, μπαίνει και ο ίδιος μας ο εαυτός. Δεν γίνεται να αποκλειστεί το ένα με το άλλο. Δηλαδή, πολύ δύσκολα μπορούμε να μιλήσουμε για ανιδιοτέλεια, αλλά πολύ πιο εφικτό είναι το να επιδιώκουμε πράξεις που εξυπηρετούν και εμάς, αλλά και τους άλλους. Οπότε, νομίζω, σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να δω το φιλότιμο ως μια αρετή που να μας χαρακτηρίζει θετικά. Πολύ ωραία, εξαιρετικό. Και εκεί θα σταθώ αν θέλετε, αλλά δεν θέλω να μονοπολίσω τον χρόνο αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Απλά το πόσο χρειάζεται ενδεχομένως για να μπορέσουμε να το καλλιεργήσουμε, να ξεφύγουμε από το ταμπού ότι βγάζουμε τον εαυτό μας έξω από την συναλλαγή, από τη μετουσίωση αυτής της πράξης, ενώ είμαστε οι πρώτοι που δεχόμαστε το ευεργέτημα του φιλότιμου ως αυταξία. Δεν ξέρω, εσείς γνωρίζετε και περισσότερο το έργο του Αριστοτέλη και πώς το περιγράφει. Αλλά ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το να, δηλαδή, ενδιαφερόμαστε για το δικό μας συμφέρον παράλληλα με το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, νομίζω είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Εκτός και αν πάμε σε θρησκευτικά συστήματα που καθορίζουν και τα διαχωρίζουν. Ναι, ναι, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ερωτήσεις και για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ όσους μας παρακολουθήσατε και για την πολύ ωραία συζήτηση. Εκ μέρους της Στέγης να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω να έχουμε μια χρονιά πολύ καλύτερη από αυτήν που περάσαμε. Καλό βράδυ σε όλους.